Για δεύτερη χρονιά, το ΓΕΛ Γαζίου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ηρακλείου στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, επικρατώντας τον τελικό που έγινε στο Λίντο με 5-1 του δεύτερου ΕΠΑΛ. Ήταν ένας τελικός που εξελίχθηκε σε μονόλογο για το ΓΕΛ Γαζίου, μια ομάδα που έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ ο επόμενος αντίπαλός του είναι την επόμενη Τρίτη πάλι στο γήπεδο του Λίντο, το δεύτερο Ρεθύμνου, που κατέκτησε τον αντίστοιχο τίτλο στο Ρέθυμνο. Ωστόσο, η γιορτή του σχολικού αθλητισμού που παρακολούθησαν εκατοντάδες μαθητές, τιμώντας μάλιστα με ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα τα θύματα της τραγωδίας των Τενμπών, αμαυρώθηκε στο φινάλε από επεισόδια που δημιούργησαν εκτός αγωνιστικού χώρου μεμονωμένοι μαθητές και πιθανότατα εξωσχολικά στοιχεία, όπως καταγγέλθηκε. Στο περιβόλλοντα χώρο του γηπέδου υπήρξε και επίθεση εις βάρος μαθητή, με τις εικόνες να μην τιμούν κανέναν. Στο αγωνιστικό μέρος, το δεύτερο ΕΜΠΑΛ μπήκε με περισσότερο ενθουσιασμό, αλλά γρήγορα το γάζι έβγαλε την ποιότητά του στο γήπεδο, διαθέτοντας τις τάξεις του παίκτες από τις ομάδες K19 και K17 του Όφη. Στο 21ο λεπτό δόθηκε πέναλτι για χέρι αμυντικού και ο Φανουράκης με εύστοχη εκτέλεση άνοιξε το σκορ, με τον γκολ αυτό να δίνει όθηση και άμεσα ο πιστικός έβαλε και δεύτερο γκολ. Πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ο Φαϊτάκης έκανε με σουτ το 3-0 και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το δεύτερο ημίχρονο, όπου αρχικά ο Γανόπουλος και στη συνέχεια ο Ζαχαριουδάκης ανέβασαν το δίκτυο σκορ στο 5-0. Το δεύτερο ΕΠΑΛ μείωσε στο τελικό 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μαγάκη και τον τελικό με πρωταθλητή το ΓΕΛ Γαζίου να ολοκληρώνεται λίγο νωρίτερα λόγω της εκτός γηπέδου έντασης και την γιορτή να χαλά, αφού οι απονομές έγιναν με τους μαθητές να έχουν αποχωρήσει από την κερκίδα. Αμέσως μετά ακολούθησε ο τελικός του ποδοσφαίρου Λυκείου για τα κορίτσια, με το 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου να πανηγυρίζει τον τίτλο επικρατώντας με 4-0 του ΓΕΛ Τυμπακίου.